με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πέτρο Κασφίκη, την Άννα Κανδύλη και τον Γιάννη Χριστάκο. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις στη δίκη για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Καλύτερα αυτό που συνέβη και να ξαναπάνε σε δίκη για να συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει. Σαν πρόσημο είναι θετικό, αλλά θα δούμε. Συγκρατημένη αισιόδοξη. Η απόφαση σίγουρα αυτή η πρώτη που είχε βγει η πρωτόδικη δεν ήταν ανθρώπινη. Στο Εδόλιο θα βρεθούν ξανά 20 κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι μετά την έφεση για το σύνολο της απόφασης που άσκησε η εισαγγελία εφετών. Η έφεση αφορά στην αθώωση πρωτόδικα 15 κατηγορουμένων, στις ποινές, στα ελαφρυντικά αλλά και στο ποσό εξαγοράς της ποινής των 6 καταδικασθέντων. Η έφεση δεν αφορά στον ηλικιωμένο που καταδικάστηκε ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς. Η εισαγγελία φετών Αθηνών με την άσκηση έφεσης σήμερα επί της ουσίας συμφωνεί με τους συγγενείς των θυμάτων όπως και με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ότι από το πρωτόδικο δικαστήριο δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Μπορούσε όλα αυτά να είχαν γίνει πριν βγει απόφαση και να μην βρισκόμαστε τώρα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Για μένα είναι απλά για τις εντυπώσεις. Αν ήθελα να αλλάξει θα το είχαν κάνει πριν βγει απόφαση. Έχουν ευθύνες. Όταν θες και συνεργάζεσαι με τα κοινά, είσαι υπεύθυνος. Να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Η πολυεγκαυματίας Πινελόπη Κωνσταντάκη μέχρι και σήμερα παλεύει με τα χρόνια προβλήματα που της άφησε η φωτιά. Η ίδια, παρά τον πόνο που βίωσε, δεν ζητά εκδίκηση. Δικαιοσύνη ζητά. Θα ήθελα να πάνε φυλακή. Δεν είναι ότι θέλουν να εκδικηθώ τους ανθρώπους αυτούς, αλλά δείξανε μια αμέλεια. Και η αμέλειά τους έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Η απόφαση του δικαστηρίου πριν από λίγες ημέρες προβλημάτισε και εξόργησε τους κατοίκους του Ματιού, τους εγκαυματίες, τους συγγενείς των θυμάτων. Η έφεση τους αναπτερώνει τις ελπίδες ότι μπορεί τελικά να αποδοθεί κάποιο είδους δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της φωνικής πυρκαγιάς του 2018. Ένα τεράστιο ερωτηματικό ως προς το τι θα βγει αργότερα και... Και δεύτερο, είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν το είχαν σκεφτεί από την πρώτη στιγμή. Εάν δεν μπορούν να μας προστατεύσουν, να μην ασχολούνται με τα κοινά. Δεν υπάρχει περιθώριο να πάει να γίνει μία από τα ίδια. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος και περιμένει άλλα πράγματα τώρα. Ο μεγαλύτερος φόβος τους είναι ότι η απόφαση του επόμενου δικαστηρίου μπορεί να τους πληγώσει ξανά. Ότι θα ξαναζήσουν τα πάντα από την αρχή με κίνδυνο να βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι μια διαδικασία πάλι, μια επανάληψη, να φτάσουμε πάλι σε ένα αποτέλεσμα που πάλι θα στεναχωρηθούμε. Μόνοι που θα βγουν ζημιωμένοι από όλο αυτό είμαστε εμείς που περιμένουμε ότι ίσως γίνει λίγο κάτι καλύτερο. Πρωτόδικα το δικαστήριο καταδίκασε 6 κατηγορούμενους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 έτη. Ποινές εξαγοράσιμες με 10 ευρώ την ημέρα. Κανένας από τους ενόχους δεν μπήκε στη φυλακή και από την επόμενη ημέρα μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι ήδη μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Απόφαση αυτή, Άννα, η πρωτόδικη εξόργησε τους συγγενείς, ξεσήκωσε και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Φαίνεται όμως πως και ο εισαγγελέας εφετών βρίσκει κενά. Ακριβώς. Ο κύριος Παπάς, ο εισαγγελέας εφετών που άσκησε την έφεση, βρίσκει κενά στην απόφαση και σε κάθε περίπτωση ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Mm-hmm. Γιατί, παραδείγματος χάρη, το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, βάσει και αρεοπαγήτικης απόφασης, την οποία επικαλείται, δεν αρκεί μόνο το Λευκό Ποινικό Μητρό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η βαρύτητα της πράξης. Γιατί για την κάθε αμέλεια ποινή 2 ετών, που είναι υποχρεωτικά εξαγοράσιμη, θα μπορούσε η ποινή να είναι και πάνω από 3 χρόνια, οπότε κάποιοι να πήγαιναν και φυλακή. Χρειάζεται βέβαια ειδική εμπεριστατωμένη αιτιολογία για να στείλεις κάποιον στη φυλακή με πλημέλημα. Γιατί να θωωθούν οι αυτοδιοικητικοί? Ναι μεν, όπως είναι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Δούρου, ή ο πρώην Δήμαρχος Μαραθώνα, ο κύριος Ψινάκης. Ναι μεν είχαν χωρίσει αρμοδιότητες σε αντιπεριφερειάρχες, σε αντιδημάρχους, αλλά συνέχισαν να έχουν την εποπτεία. Γιατί τόσο χαμηλό ποσό για την εξαγορά της ποινής στα 10 ευρώ, αφού μπορούσε να φτάσει και μέχρι τα 100 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν. Άρα αυτά είναι τα γιατί του εισαγγελέα εφετών. Να μας βοηθήσεις όμως τώρα να καταλάβουμε. Το σκεπτικό του εισαγγελέα. Αυτό. Τι, θα μπορούσε τι μπορεί να, είναι να γίνει από εδώ και πέρα. Τι μπορεί να αλλάξει. Μπράβο, γιατί είδα και τους θύματα.
Υπάρχει ένα σκεπτικισμό, σου λέει, άμα είναι να περάσουμε ξανά μια δίκη από την αρχή, που σωστά θα την περάσουν, για να καταλήξουμε σε ένα ίδιο αποτέλεσμα, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο αποτέλεσμα. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν βγήκε η απόφαση δικαστική, το επιχείρημα που άκουγα από διαφορούς νομικούς, είπε, γιατί θέλετε, αυτό προκύπτει από την νομοθεσία. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Εάν δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αυτό όντως αφήνει ένα νόημα στην έφεση. Κοιτάξτε, μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα διαφορετικά, όπως αναφέρει και ο εισαγγελέας. Παραδείγματος χάρη, όχι τόσο χαμηλή ποινή για την κάθε ανθρωποκτονία, τα 2 χρόνια. Θα μπορούσε να είναι πάνω από 3 χρόνια. Που αυτό σημαίνει. Άρα εκεί ότι να μπει κάποιο φυλακή που τώρα δεν μπαίνει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μπορεί αθώος να κηρυχθεί ένοχος. Μπορεί δηλαδή, αθώος και τέτοιες δομικές, να κηρυχθεί, αλλαγές. Ακριβώς, να κηρυχθεί ένοχος. Mm. Όπως η αυτοδιοικητική. Όπως και ένοχος να κηρυχθεί αθώος. Δηλαδή η έφεση είναι από την αρχή, δεν έχει. Mm-hmm. Είναι από μηδενική βάση η δίκη. Και βεβαίως μπορεί να είναι και διαφορετική, εντελώς διαφορετική η απόφαση. Μπορεί και να μην αλλάξει και κάτι. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται. Τώρα, από τη στιγμή που επανεξετάζεται από την αρχή η υπόθεση, όλα είναι πιθανά. Σε κάθε περίπτωση και αυτή η δίκη σε δεύτερο βαθμό πλέον πρέπει να τρέξει γρήγορα, διότι είναι ορατός ο κίνδυνος παραγραφής. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη η πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως έχουμε πει, έχει απαλλαγή από τα υπόλοιπα καθήκοντά της, υποχρεώσεις της, προκειμένου να καθαρογραφεί η απόφαση μέσα στο Μάιο, για να, αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσει η δίκη μέσα στο καλοκαίρι. 2 χρόνια δεν είναι ακόμα για την παραγραφή. Το 2026 παραγράφονται τα αδικήματα. 2 χρόνια. Και σημαίνει ότι μέχρι το 2026 θα πρέπει να έχει τελειώσει και το εφετείο και ο Άριος Πάγος. Δύσκολος στόχος για τη δικαιοσύνη. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.